ότι πριν από δύο χρόνια, το Σεπτέμβριο του 2015, όντως η κυρία Λεβίζου, οραματιζόμενη φαίνεται και τα προηγούμενα χρόνια, ήρθε στο γραφείο και μου είπε: «Ξέρεις ότι προβλέπετε κέντρο πιστοποίησης ηλεκτρονικών υπολογιστών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, έτσι ώστε να δίνουν τις εξετάσεις πιστοποίησης?» Τότε, ξέρετε, εκείνη την περίοδο ο στόχος μας και με τον Δήμαρχο ήταν να συντηρήσουμε σχολεία, γιατί τα είχαμε βρει όπως τα είχαμε βρει, να πάρουμε εξοπλισμό για τους υπόλοιπους χώρους, να προχωρήσουμε ή δυνατόν και με τους διευθυντές να υλοποιήσουμε για το κάθε σχολείο ξεχωριστά. Και η τότε ιδέα της Εμιλίας, γιατί ήταν μέσα στην εκπαίδευση και τα ήξερε, της φίλης Εμιλίας, θα μου επιτρέπει, είπαμε να το κάνουμε πράξη. Ξέρετε, οι ιδέες πρέπει να γίνουν και πράξη. Ο Δήμαρχος είπε: «Προχώρα». Τα χρήματα με ιδίους χώρους του Δήμου, ξεκάθαρα Δήμαρχε μου, χρησιμοποιήθηκαν για εδώ πέρα με το λιγότερο δυνατό, να ξέρετε, κόστος, αλλά και με το δυσανάλογο αποτέλεσμα. Δηλαδή, μικρό κόστος και το αποτέλεσμα. Εμείς λοιπόν έχουμε φτιάξει εδώ ένα χώρο, ο οποίος είναι στο φιλόξενο πρώτο γυμνάσιο, έχει την είσοδό του από τη δυτική πλευρά, όπως βλέπετε, ένα χώρο 10 θέσεων που έχει γίνει με όλες τις τεχνικές προδιαγραφές για την πιστοποίησή του. Θα το δείτε, θα το περιεργαστείτε. Ό,τι προβλέπετε ακριβώς. Σε συνεργασία το επόμενο χρονικό διάστημα με τους συναδέλφους της πληροφορικής θα υλοποιήσουμε, θα καθίσουμε κάτω, θα κάνουμε μια συζήτηση και θα υλοποιήσουμε αυτό που λέγεται για όλα τα παιδιά του Δήμου Φιλής να έρχονται εδώ πέρα σε ένα πιστοποιημένο κέντρο να δίνουν εξετάσεις ECDL. Και για τα παιδιά, γι' αυτό είπαμε και οι καθηγητές πληροφορικής να είναι εδώ πέρα, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα όμως, ένας τέτοιος χώρος σε απογευματινό χρόνο, όπως το προβλέπει και ο κώδικας ο νόμος το πούμε, θα διατίθεται και με την άδεια του Δημάρχου μας και σε δημότες έξω, για να μαθαίνουν και αυτοί οι υπολογιστές. Πιστέψτε με ότι όταν το ανακοινώσαμε, ήδη έχουμε 225 απογευματινές συμμετοχές, όταν η κάθε εκπαιδευτική σειρά θα έχει 40 άτομα ανά 2 μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο ο κόσμος, πατέρα Φανούρη, ξέρετε και είναι μεγαλύτερων ηλικιών, θέλει τη δίψα. Μπορεί να μην γεννηθήκαμε, αλλά διψάνει να έχουμε. Δεν θέλω να σας κουράσω. Η συνεργασία για αυτό θα συνεχιστεί με τους καθηγητές της πληροφορικής. Δήμαρχέ μου, να είσαι σίγουρος και σε διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε και άλλα εγγένεια και σε άλλους χώρους και σε γήπεδα. Έχουμε βάλει ένα πρόγραμμα και τα προάβλια των σχολείων να φτιάξουμε. Δηλαδή πλέον να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τα σχολεία στην κοινωνία. Για να είστε σίγουροι ότι θα γίνει.